Να, πριν πάμε στην Άντρη, είναι μια συνομιλία που είχαμε προηγουμένως με την Άντρη, ότι πλέον εκτός από αθλητικό πρότυπο που είναι όλα αυτά τα χρόνια, με τις υψηλές διακρίσεις και τον υψηλό πρωταθλητισμό που κάνει, αποκτά και μια δεύτερη μορφής πρότυπο για όλες αυτές τις υποθέσεις που δεν έχουν ανοίξει ακόμα το στόμα τους. Και αυτός είναι ο σκοπός της συνομιλίας μας, όχι για να μας πει το τι έγινε στους κοινοπολιτιάκους και στους Ολυμπιακούς, αλλά το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Άντρη. Ναι, κάτι σας ευχαριστώ για την όλη στήριξη. Έπρεπε να γίνει αρχή. Νομίζω ήταν καιρός και χαίρομαι που την έκανα και βρήκα τη δύναμη, είμαι δυνατή και προχώρησα σε καταγγελία. Και πραγματικά εύχομαι όλα να δουν στην επιφάνεια και να καθαρίσει επιτέλους αυτό, να καθαρίσει και να φύγουν άτομα, να αποκαλυφθούν όλα αυτά που καλύπτωνα μέχρι τώρα και να τιμωρηθούν αυτά τα άτομα και το άτομο το συγκεκριμένο. Ναι, και τώρα στέλνεις και ένα πολύ δυνατό, ισχυρό μήνυμα δύναμης και σε πολλές κοπέλες, γυναίκες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, οι οποίες μπορεί να είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και να μην έχουν βρει ακόμη τη δύναμη να πάνε να καταγγείλουν τον εφιάλτη τους και να μιλήσουν για όλα αυτά τα οποία έζησαν. Ναι, δυστυχώς τέτοια άτομα, αν μπορώ να τους αποκαλέσω έτσι, υπάρχουν και υπήρχαν ανάμεσά μας σε όλους τους χώρους. Mm-hmm. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο αποφάσισα να μιλήσω και δημόσια και προχώρησα με την καταγγελία για όλες τις γυναίκες, για τα μικρά παιδιά που φοβούνται και είναι αδύναμα, όπως ήμουν και εγώ τότε. Και πραγματικά θέλω να τους πω ότι τους καταλαβαίνω, τους νιώθω, ξέρω ότι έχουν περάσει πραγματικά και ξέρω πώς νιώθουν και να τους πω να μην ντρέπονται, να μην φοβούνται. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν. Πάντως από χθες, αν και προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί σου, Άντρη, δεν ανταποκρινώσουν. Φυσικά έμαθα ότι ο λόγος της κατάστασης ήσουν έτσι αρκετά φορτωμένη. Ναι. Σήμερα μου είπες είμαι καλά, νιώθω καλά. Ναι, είμαι εντάξει, καλά, είμαι καλύτερα από χθες. Ήταν μια εντάξει μεγάλη μέρα χθες, έδωσα την βρέθηκα και με την Υπουργό, όπως γνωρίζουμε, την δικαιοσύνη, την κυρία Έμιλη, σε προσωπική συναντήσω μαζί της, έδωσα στη συνέχεια στη αστυνομία την κατάθεσή μου, δημόσια. Είπα αυτά που είχα να πω, αυτά που πέρασα. Ναι, φαντάζεστε και εσείς πόσο εντάξει δύσκολο ήταν για μένα. Απλά εγώ θέλω, δεν έχω περισσότερα, θέλω να δώσω αυτό το μήνυμα στις κοπέλες, σε όλες, σε όλους, όσοι το πέρασαν. Και όχι μόνο στις κοπέλες βεβαίως, και στα αγόρια και σε όλα τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης. Δεν έχει φύλλα αυτό. Και κανένα δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό και όλοι και όλες πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς. Και κάποιες φορές, Άντρη, με όλα αυτά τα χρόνια που σου έχει συμβεί αυτό το πράγμα, παραμένεις στον υψηλό πρωταθλητισμό. Κάποιες φορές κάποιοι μπορεί να ισχυρίζονται κιόλας, μα δεν πέτυχε η τάδε αθλήτρια, η τάδε αθλητής, χωρίς να ξέρουμε τι έχει ο καθένας μέσα στο μυαλό του, έτσι. Φυσικά, ναι, φυσικά. Δεν ξέρουμε ο καθένας τι πέρασε, δεν πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας, να λέμε ό,τι θέλουμε. Με λυπεί ιδιαίτερα να βλέπω κάποια μηνύματα, ειλικρινά, κάποια μηνύματα που πραγματικά δεν ξέρεις, όταν δεν ξέρεις δεν πρέπει να μιλάς. Εγώ το πέρασα και δυστυχώς δεν είναι εύκολο. Ούτε να το πεις εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει όπως λένε πολλοί, δεν είναι εύκολο. Και είναι κάτι δεν θα πω ποτέ. Ναι. Θεωρείς, Άντρη, ότι τώρα που έκανες εσύ την αρχή, έσπασε η αλυσίδα της σιωπής, θα ακολουθήσουν και άλλα άτομα να προβούν σε αποκαλύψεις. Γιατί μας είπε και προηγουμένως η Άντρη, αν το αντιληφθήκαμε τουλάχιστον σωστά, ότι και υπήρχαν τέτοια άτομα μέσα στις ομοσπονδίες και μέσα στον αθλητισμό, αλλά και υπάρχουν.
Γνωρίζεις εσύ ότι υπάρχουν νέα ακόμα άτομα τα οποία επιδίδονται σε τέτοιου είδους πράξεις? Όχι, εγώ μίλησα για το συγκεκριμένο. Εγώ πέρασα με το συγκεκριμένο ή μίλησα για το συγκεκριμένο. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν, απλά εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν ξέρω άτομα συγκεκριμένα. Απλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και πρέπει να σταματήσουμε να βγουν στην επιφάνεια, λέτε, όλα. Να βγάλουμε αυτά τα άτομα. Να αποβάλουν το φόβο και να μιλήσουν, να ανοίξουν το στόμα τους και να τα πούν όλα. Μπράβο. Ναι, ναι. Σωστό. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν θέλεις εσύ κάτι άλλο να ρωτήσεις. Το θέμα είναι, έσπασε το απόστημα με την κατάθεση της άντρης της Ελευθερίου. Το θέμα είναι ότι πλέον η άντρη αποτελεί και εκτός από αθλητικό πρότυπο, αποτελεί πρότυπο και για έναν ποσοστό κόσμου. Mm-hmm. Και θα πρέπει να, από το θάρρος και τη δύναμη που έχει δείξει η άντρη, να το πάρουν και τα υπόλοιπα άτομα που έχουν υποστεί κάτι τέτοιο. Μη φοβάστε, αυτό θέλω να πω. Μη φοβάστε, δεν μην ντρέπεστε. Έτσι, έτσι. Δεν είναι για να ντρέπεστε αυτό. Αυτοί πρέπει να ντρέπονται. Πραγματικά είναι άρρωστοι. Άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει να φύγουν. Πρέπει να φύγουν να αναλύσουν, μεταχειρίζονται. Άντρη, θα θέλαμε να στείλεις και ένα μήνυμα και στους γονείς που μας βλέπουν, όχι μόνο στους αθλητές, όχι μόνο στα θύματα, γιατί και οι γονείς έχουν τον πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Σημαντικό. Ένα μήνυμα για το πώς οι γονείς πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα και όταν έρθει η εξομολόγηση από το παιδί στο γονέα, πώς πρέπει να είναι η αντιμετώπιση. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο για το γονιό, αλλά εγώ σαν γονιός, αν μου συνέβαινε στο παιδί μου αυτό το πράγμα, δεν θα το άφηνα με τίποτα να ξεχαστεί ή να το κρατήσω μυστικό. Θα το πάλευα μέχρι τέλους. Χωρίς ντροπή, χωρίς θα μου δίπλα στο παιδί μου. Γιατί θέλω το παιδί μου όπου το στέλνω να είναι ασφαλές, να νιώθει ασφαλές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι γονείς πρέπει να στηρίζουν τα παιδιά τους, να μιλάνε με τα παιδιά τους και όταν μαθαίνουν αυτά αυτά που γίνονται, πρέπει να βγουν να μιλούν. Να τα λένε, να προβαίνουν σε καταγγελίες για να τελειώσει όλο αυτό, γιατί πραγματικά είναι τραγικό αυτό που γίνεται και συνεχίζει να γίνεται. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άντρη. Κρατάμε αυτά που είπες. Να μην φοβάται κανείς και για τίποτα και να μιλάει με θάρρος και με τόλμη για να βγουν τα πάντα στην επιφάνεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και καλή δύναμη. Και καλή δύναμη την οποία υπέδειξε ούτως ή άλλως ανοίγοντας το στόματος. Έχει πολύ δύναμη. Είχε πολύ δύναμη που μπόρεσε να κρατήσει μέσα της και να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό με αυτή την ανοιχτή πληγή. Και υψηλό πρωταθλητισμό. Υψηλό πρωταθλητισμό. Βέβαια. Και ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για να σπάσει αυτό το ταμπού και να μπορέσει να βάλει το νερό στα βλάκι, να μην έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα, ας ελπίσουμε. Λοιπόν, Βασίλη Τσιρόπουλε, μένεις μαζί μας. Να πάμε να ακούσουμε και το απόσπασμα από το πρωτοσέλιδο, από τον πρόεδρο του